Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άκουσα με πολύ προσοχή τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να αναπτύσσει μια επιχειρηματολογία για τα θέματα που ερωτήθηκε από τον Δημήτρη τον Καψιώτη. Πρέπει να πω ότι είμαι απολύτως ικανοποιημένος από την πολύ καλή δουλειά που κάνουν όλοι οι βουλευτές και βεβαίως και ο Άδωνης, ο οποίος έχει έναν τρόπο ιδιαίτερα πιστικό στην ανάπτυξη αυτών των επιχειρημάτων. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι γραμματέας πλέον της Κεντρικής Επιτροπής και κάτω από αυτό το ρόλο προσεκλήθη σήμερα στην εκπομπή. Σήμερα το πρωί είχαμε ένα πρωινό καφέ που γίνεται δύο φορές την εβδομάδα για να συζητάμε τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου, η οποία θα δοθεί την Τετάρτη ώρα 1. Συμπλούνται ακριβώς 50 ημέρες από το πρόγραμμα των 100 ημερών του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως θα κάνουμε μια αξιολόγηση, θα κάνουμε μια σούμα όλων αυτών των 50 ημερών. Και ταυτοχρόνως είναι και μόλις 4 ημέρες πριν από την εκλογή του νέου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος. Τα θέματα είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, σοβαρά, αλλά δεν παίρνουν δημοσιότητα. Συνεχίζεται αυτή η εξαιρετική περιποίηση προς το πρόσωπο του κυρίου Παπανδρέου να μην σηκώνουμε κανένα θέμα που μπορεί να τον ενοχλήσει. Κανένα θέμα. Τα αφήνουμε έτσι χαμηλά. Το αντιλαμβάνομαι. Ο καθένας ξέρει ότι με 160 βουλευτές έχει μια τετραετία δικιά του, όπου μπορούν να γίνουν οι διάφορες ανατροπές, και ως εκ τούτου ο τύπος κρατάει μια πολύ έτσι προσεκτική απόσταση από τον κύριο Παπανδρέου. Αυτό όμως έχει αλλοιώσει την ατζέντα των δελτίων ειδήσεων, τα οποία μονοπολούν την θεματολογία τους με το τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε Μπακογιάννη, να ακούσουμε Σαμαρά, να ακούσουμε Σαμαρά, να ακούσουμε Μπακογιάννη, και αυτό έκανε εκείνο και εκείνο έκανε αυτό και ξέρετε αυτό, και πήγε με τον έναν ο Άρης, πήγε με τον άλλον ο Αβραμόπουλος, πάει με τον τρίτο, ξέρω εγώ, με τον άλλο ξανά ο Πολύδρας, και αυτό και είπε εκείνο και έκανε ο άλλο. Λες και αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Όσο λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ασχολείται με το ποιος θα πάρει τη σκυτάλη, το ΠΑΣΟΚ περνάει τα δικά του θέματα με ημίκλειστη τη Βουλή. Είχαμε συνηθίσει σε κλειστή Βουλή με τον κύριο Καραμαλή για 6 μήνες. Το είχα πει τότε και μάλιστα το είπα τον Απρίλιο. Πολλοί είπαν, τι λέει ο Καρατζαφέρης, είπα η Βουλή θα ξανοίξει σε 6 μήνες. Στην ουσία ακόμα δεν έχει ανοίξει από τον Απρίλιο. Ακόμα δεν έχει ανοίξει. Έχουμε ανοίξει για ερωτήσεις, αλλά μάχες κοινοβουλευτικές και αυτές που έχουμε συνηθίσει και έχετε συνηθίσει δεν έχουν γίνει μέσα στο κοινοβούλιο. Περνάει το ΠΑΣΟΚ με πράγματα. Αυτό που θα γίνει στις πρέσπες αυτή η τρίμερη, έχετε υπόψη σας, είναι τηρουμένο των αναλογιών βέβαια. Είναι αυτό που έγινε με τον Νίξον τότε και τον Μάο, ή ποιος ήταν ο διάδοχος του Μάου, δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, με το πικ-πον, ξέρω εγώ. Βρέθηκε με τον Γκουεύσκι, είπαν αυτά που είπαν, ξέρω εγώ, μέσα στην αίθουσα, μας το δείξαν κάμερες. Επιτέλους, χειραψία των δύο πρωθυπουργών. Το πρώτο πράγμα. Ο κόσμος ενδιαφέρον. Τώρα είναι μια τριμερής για νόδυνο θέμα. Ξέρω εγώ, το κλίμα στις πρέσπες, το οικολογικό. Έτσι, αφήνουν οι τρεις πρωθυπουργές τα κυρίαρχα θέματα της περιοχής. Η Αλβανική αγωνία τελικά τι θα γίνει με την Ευρώπη. Τα Σκόπια εμείς αυτό. Και πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το εάν πετάνε, ξέρω εγώ, τα πουλιά στις πρέσπες. Είναι το πρώτο θέμα, δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Είναι για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Να, οι κάμερες και ο κύριος Γκουεύσκι περισσότερο με τον κύριο αυτό. Βάλουμε στο παιχνίδι και τον κύριο Μπερίσα, ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Ένα μεγάλο κομμάτι των Σκοπίων, ίσως το 1/3, είναι Αλβανία. Και να δημιουργούνται εικόνες ότι είναι. Αύριο θα μας πούν το άλλο, μεθαύριο θα μας πούν το άλλο. Αντί μεθαύριο, ξέρω εγώ αυτό. Και μετά, εντάξει τώρα, μόνο το όνομα. Και πράγματι έχουμε μείνει μόνοι μας, μοναχικοί καβαλάρες, μόνο εμείς που λέμε μακριά το όνομα. Και ευτυχώς από πλευράς εκκλησίας είναι ο άνθιμος, ο Παναγιώτατος της Θεσσαλονίκης, που θυμάστε τι σκληρή μάχη είχα δώσει, είχα, αν και κοσμικός εγώ, για να γίνει αυτός. Ήξερα ότι όλοι οι άλλοι θα παρασυρθούν από τον άνεμο, έτσι, και από τα συμφέροντα, τα προσωπικά τους, την ιδιοτέλεια. Ήμουνα σίγουρος, κυρίες και κύριοι. Και αν θέλετε κάποια πράγματα, χρέωστε μου τα, αλλά πιστώστε με ότι αυτά τα οποία σας λέω έρχονται. Ένα-ένα έρχονται. Τώρα λοιπόν, βλέπω τον ένα μετά τον άλλον να λιώνω θέση.
Ο Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης έχει μείνει, αλλά δεν ξέρω και αυτός αύριο το πρωί τι θα πει. Αλλά κουράζομαι και διάβασα και εγώ το βήμα. Κουράζομαι να βλέπω και να ακούω πράγματα και να λέω, μα τόσο εύκολα εγκαταλείπονται πάγιες θέσεις. Για μερικούς ανθρώπους είναι τρόπος ζωής, συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς είμαστε εναντίον του συνθέτου ονόματος. Εναντίον. Το έκανε μονομερώσει η Ντόρα. Και γιατί να πυροβοληθεί η Ντόρα τότε που το έκανε, την είχε αγκαλιά ο κύριος Καραμαλής. Φώναζε εγώ, του το είπα και στις κατηδίαν συναντήσεις. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Τώρα ακούω το κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς, λέει για ασύνθετη ονομασία. Έξερω. Εγώ μια φορά, αν και όταν δω οποτεδήποτε εδώ, κατά οποιαδήποτε ιδιότητα δική του, τον Αντώνη Σαμαρά, του πω, ρε Αντώνη, όλα εντάξει, αλλά αυτό, όπως και ο Ψωμιάδης, αν αλλάξει άποψη, πω, ρε νομάρχα και εσύ, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, κουραστήκαμε να κουβαλάμε το θέμα επάνω στην πλάτη μας, ή μας υπαγορεύεται, και εφόσον μας υπαγορεύεται, πρέπει εμείς αυτομάτως να γίνουμε παπαγαλάκια? Υπάρχει υποβολέας, βέβαια, το ξέρουμε όλοι τον υποβολέα. Έτσι. Ποιος, εμείς δεν πρέπει να αντισταθούμε? Γιατί μας ψήφισε ο ελληνικός λαός? Για να γίνουμε όλοι ένα? Για να θυμηθώ και την μακεδονική σαλάτα? Είναι όλοι μακεδονική σαλάτα? Το ξέρετε λοιπόν ότι κανένας πλέον δεν στέκεται εκτός από την Παμακεδονική Ένωση της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και κάποια παιδιά στη Γερμανία, ουδής άλλος. Πείτε μου έναν Έλληνα πολιτικό που να είναι υπέρ της θέσης που λέμε εμείς. Όχι ρε παιδιά, όχι, δεν καταλαβαίνω. Όχι. Γιατί κουράζεσαι να πεις όχι? Αν όλοι αυτοί ήταν, ξέρω εγώ, το 40, στη θέση του Μεταξά και του ξυπνούσε ο πρεσβευτής, δεν είμαι σίγουρος τι θα λέγανε. Καθόλου σίγουρος δεν είμαι. Ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα τότε. Τότε σε περιμένανε λόγες. Τώρα είναι διπλωματικό θέμα και βλέπουμε. Και μπροστά στις λόγες, μπροστά στις μεραρχίες, μπροστά στα τάγκς, μπροστά, βαβά. Όχι. Εκείνος το είπε. Όχι. Μην κοιτάτε που η σύγχρονη πολιτική ιστορία το αρνείται. Η ιστορία ήρθε από χρόνια θα γράψει. Αυτός το είπε. Όπως ο άλλος είχε πει το μόλον λάβε. Ένας το είπε. Με βγετσούρουμε όλοι μαζί, πάμε, όχι. Λοιπόν, τώρα ποιος θα έλεγε το όχι? Εγώ σας λέω ήτανε η Ντόρα, εγώ σας λέω ήταν ο Σιμίτης, εγώ σας λέω ήταν ο Γιωργάκης, ήταν ο κύριος Δρούτσας. Και, τι θα έλεγε? Να δούμε το θέμα της ανώδυνης διαλέψεως. Δεν το πάμε μια άλλη φορά στον ΝΑΤΟ, πάμε, περάστε από τον Λιθόχρο, πηγαίνετε, βορβαδίστε την Ιουγκοσλαβία. Αυτές είναι μερικές πραγματικότητες. Και μετά, ξέρετε, έχουμε και μια ικανοποίηση που η υπερδυνάμιση, η νέα τάξη πραγμάτων, εγκαθιστά δοσύλλογες κυβερνήσεις. Τα φέρνουν και δοσύλλογοι κυβέρνησης. Και δοσύλλογοι κυβέρνησης, τι εννοώ? Ότι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν στον μεγάλο, στον κατακτητή. Γιατί το 2009-10 ο κατακτητής δεν είναι μόνο με τα όπλα, όπου στην Μεσαία Ανατολή, υπάρχουν και άλλες περιοχές και άλλες σφαίρες επιρροής που είναι διαφορετικά η κατάκτηση. Έτσι, οικονομικά, σε πτωχεύω, σε κάνω αυτό. Έτσι, και, αλλά η κυβέρνηση είναι δοσυλλόγων, ότι λέει το αφεντικό. Αυτομάτως δηλαδή, αν αύριο το πρωί, ξέρω εγώ, και το λέω ορθά, κοφτά και σωστά. Αν αύριο το πρωί, ξέρω εγώ, οι Αμερικανοί αποφασίσουν ότι στρίψει, αλλάζει η πολιτική τους και πούν, ξέρετε, από αύριο το πρωί επιμένετε όχι σύνθετη ονομασία. Τα ίδια τα παπαγαλάκια που τώρα λένε σύνθετη ονομασία, μα τα ίδια παπαγαλάκια λένε όχι στη σύνθετη ονομασία. Μα τα ίδια. Ανεξαρτήτως ότι αλλάζουν πολιτική, ανεξαρτήτως τι συμφέρει τη χώρα. Κανένα επιχείρημα δεν υπάρχει να μας συμφέρει. Απλώς επειδή το λέει ο μεγάλος, οι άλλοι το αποδέχονται ασμένος. Εμείς δεν μας διαφέρει τι λέει ο μεγάλος, μας διαφέρει τι λέει η ιστορία του τόπου και τι λέει επιτέλους η αξιοπρέπεια της χώρας μας. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Σε πολλά πράγματα, όπως είπε και ο Άδωνης, δεν καταλαβαίνω τώρα πώς θα δώσουμε στους μετανάστες ψήφο. Πώς, τι δηλαδή? Τον παλώνουνε ότι, ξέρετε, όσοι νομίμως ήταν, νομίμως ήταν. Μα νομίμως ποιος ήταν? Ποιος από αυτούς ήταν νομίμως? Εάν κάποιος από αυτούς έχει έρθει νομίμως, να τον βγάλουμε στην τηλεόραση, να του δώσουμε βραβεία, να τον βραβεύσουμε και να πούμε αυτός ήρθε νομίμως. Αυτός εκεί δεξιά στο βάθο είναι. Και ένας άλλος, είναι παιδιά που είναι στη Θεσσαλονίκη, ήρθε νομίμως. Τα άλλα 2 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω, τόσο εύκολοι μας.
Δηλαδή όλοι οι δάφτοι, όλοι από αυτούς ξεκίνησαν παρανομώντας. Ξεκίνησαν, η πρώτη τους σχέση με την Ελλάδα ήταν ότι πάτησαν τους νόμους της. Η πρώτη σχέση. Μπήκαν μέσα λαθρέα, χωρίς νομοδικασία. Άρα ξεκινήσαν τη σχέση με την πατρίδα παρανομώντας. Και εμείς και εκείνο και τ' άλλο και εκείνο και τ' άλλο και εκείνο τ' άλλο. Να δώσουμε τώρα και ψήφο. Και λες, να ήταν το Βέλγιο, ναι. Εγώ εκεί πάνω, ή στο Λουξεμβούργο. Εδώ, με τη γειτονιά που έχω, αυτό θέλω. Αλβανούς κατά πλειοψηφία, δημάρχους, αντιδημάρχους, να με εγκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θεσμικό ρόλο και υπογραφή ότι αυτό και οι τσάμιδες και ιστορίες. Μα είστε με τα καλά σας.